Πράγματι, από εκεί που ξεκινάει ο καθένας, καταλαβαίνει τον όρο εξωστρέφεια με το δικό του τρόπο. Η αγωνία της στιγμής επικεντρώνει ότι εξωστρέφεια σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Εγώ αυτό κατάλαβα και πιστεύω ότι η πιο επιτυχημένη επιλογή συμμετοχής ήταν του εκπροσώπου της Κλέμαν, που έδειξε έναν τρόπο με τον οποίο μπορείς να τεθείς επί τάπητο σε αυτό το θέμα. Θεωρώ όμως ότι η εξωστρέφεια είναι σαφώς μία συμπεριφορά. Είναι ένας κώδικας που μπορεί να σου φέρει πράγματα και θα πρέπει να μην εγκλωβιζόμαστε να ψάχνουμε ζητήματα ανταγωνιστικότητας που σημαίνει εξωστρέφεια, να ψάχνουμε ζητήματα πολιτικής και μόνο που σημαίνει εξωστρέφεια ή να δούμε πού είμαστε καλά, πόσους οργανισμούς εκπροσωπούμε στην πόλη και αυτό σημαίνει εξωστρέφεια. Κρήτον, αυτό δεν σημαίνει εξωστρέφεια όταν έχεις ένα λιμάνι από το οποίο δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα πλοίο και να κατέβει στις Κυκλάδες. Μόνο αυτό για μένα σημαίνει ένας απίστευτος εγκλωβισμός και θεωρώ ότι το κείμενο της κυρίας Χρυσίδου πραγματικά έδωσε τη διέξοδο της σκέψης μας για εξωστρέφεια. Θεωρώ ότι μια Θεσσαλονίκη η οποία ήταν το κέντρο των σιδηροδρόμων και από εδώ ξεκίνησε η ένωση της πόλης, της Ελλάδας με την κεντρική Ευρώπη, αυτή τη στιγμή βιώνει την κατοχικότερη φάση ύπαρξης σιδηροδρομικών δρομολογίων. Έχουμε υποδομές στο λιμάνι και το σιδηρόδρομο και εγώ εδώ θέλω να καταλήξω γιατί είμαι άνθρωπος του σχεδιασμού και η δικιά μου εξωστρέφεια μπαίνει από το πρίσμα του αστικού σχεδιασμού. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε ένα λιμάνι και εδώ απαντάω στο τελευταίο σημείο ομιλητή ο οποίος είπε η γεωγραφική θέση και το λιμάνι, άρα είναι μία υποδομή μας και έχουμε τις υποδομές του σιδηροδρόμου μέσα στα πόδια μας και τις αφήνουμε και δεν τις διεκδικούμε. Η Θεσσαλονίκη έπρεπε να γίνει η πόλη που θα σήκωνε τη σημαία για την υποστήριξη του σιδηρόδρομου.